πω και μια άλλη μαρτυρία, να καταθέσω και μια άλλη μαρτυρία. Ξέρετε, οι Αμερικανοί ανησυχούσαν πάρα πολύ για τη μία έγκαιρη παρέμβαση των Ευρωπαίων για την επίλυση του ελληνικού θέματος. Είχε τότε επισκεφτεί ο αναπληρωτής πρέσβης μας στη Ουάσιγκτον, ο κ. Βράιλας, τον αρμόδιο διευθυντή για ευρωπαϊκά θέματα του Treasury Department, του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής. Θα το καταθέσω και αυτό το έγγραφο. Από το έγγραφο αυτό προκύπτει αυτό που σας είπα προηγουμένως, που ανησυχούσε και το Ταμείο, ποιος δηλαδή θα κερδίσει από αυτή την υπόθεση. Και απερίφραστα οι Αμερικάνοι λένε στο έγγραφο αυτό ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι γερμανικές τράπεζες. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι, γράφει το έγγραφο, ήταν εξοργισμένοι με τη στάση των Γερμανών στην επίλυση ελληνικής κρίσης. Και συγκεκριμένα τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης από αρχής εκδήλωσης κρίσης της ελληνικής οικονομίας, την απροθυμία της να συμβάλλει σε έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί του πακέτου και τις συνεχιζόμενες επαφωτερίζουσες θέσεις της που έχουν συμβάλει στα μέγιστα στην αβεβαιότητα που διακατέχει τις αγορές ως προς τις προοπτικές όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωζώνης. Και εξηγούν παραπέρα τη στάση αυτή της γερμανικής κυβέρνησης από την πίεση που υφίστανται από τις γερμανικές τράπεζες. Είναι απολύτως, λέει το έγγραφο, είναι απολύτως αποδεδειγμένο, όπως αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα, ότι η εμπλοκή και ο ρόλος των γερμανικών τραπεζών είναι μέρος του προβλήματος και της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και των δυσκολιών στην εξέβρεση λύσεων προς την εξυπηρέτηση του χρέους της. Αυτά τα λένε οι Αμερικάνοι. Επίσημα έγγραφα, το καταθέσω στη συνέχεια. Τώρα, εγώ έκανα μιλάτε για το τηλεγράφημα ακριβώς, του κυρίου Βράιλα, 1η Απριλίου του 2010. Ακριβώς. Πρώτη συμπαγωγή της χώρας στο μνημόνιο. Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Εντός της δικογραφίας που είχε θαυτεί στα συρδάρια της νομοθετικής υπηρεσίας της Βουλής. Και αυτό το έγγραφο έχει σημασία γιατί πίεσε όλα. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πίεσε στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών. Άρα ξέραν τις θέσεις των Αμερικανών εκ των προτέρων πάνω στο θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους και τις πιέσεις που ασκούσαν οι γερμανικές τράπεζες, θα πρόσθετα εγώ και οι γαλλικές, προκειμένου να αποφευχθεί η αναδιάρθρωση του χρέους, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος αυτές να απεμπλακούν από όσο γίνεται περισσότερα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Τώρα, εγώ έκανα μια επικαιροποιημένη ανάλυση της ζημιάς που έπαθε η Ελλάδα. Καλά, η ζημιά είναι τεράστια, όπως σας είπα, διότι με γενικότερους όρους συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, αύξηση ανεργίας και το καθεξής. Αλλά αν σταθούμε κυρίως στην έκθεση των ξένων τραπεζών σε ελληνικό χρέος και δούμε τι κερδίσανε, θα βγάλουμε ένα πιο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Εγώ είχα κάνει τότε τους υπολογισμούς από τα επίσημα έγγραφα, τα οποία είχα, και θα σας πω ποια είναι, ότι η έκθεση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ήταν 76 δισεκατομμύρια περίπου στις 31 Δεκεμβρίου του 2009. Οι τράπεζες αυτές είχαν πωλήσει επίσης ασφάλιστα συμβόλαια με κατόχους ελληνικών ομολόγων, τα περίφημα CDSs, έτσι. Το καθαρό το ποσό των οποίων έφτανε τα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, θα σας λέω απλώς για να μην αμφισβητηθούν, σε κάποια εσωτερικά έγγραφα που κυκλοφορούν μόνο στις τράπεζες, τα οποία έτυχε εγώ λόγω της θέσεως μου να βρω, όχι στο IMF αλλά στη συνέχεια. Levels and CDS volumes, depository trust and clearing corporations, trade information warehouse. Αυτό είναι στατιστικά τα οποία μας δίνουν στατιστικά στοιχεία. Έχουμε μια εικόνα για το τι αγορές CDS έχουν κάνει διάφορες τράπεζες. Έτσι, αν η αναδιάρθρωση γινόταν τότε, άμεσα, και τότε σας θυμίζω ότι η Citibank είχε κάνει ένα υπολογισμό ότι αν η αναδιάρθρωση γινόταν το Μάιο του 2010, δεν θα έπρεπε να ξεπεράσει ένα 30-40% και θα μειωνόταν το χρέος αμέσως το 80%, 79% για την ακρίβεια, του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Αυτό θα έδινε ανάσα στην ελληνική οικονομία, δεν θα είχαμε μια τόσο άμεση δημοσιονομική σκληρή προσαρμογή. Σας θυμίζω 6%
του ΑΕΠ σε ένα χρόνο. Κάποιοι επέρονται για αυτό το αποτέλεσμα, ακόμα και σήμερα άκουσα να επέρονται, αλλά αυτό ήταν και η αρχή της καταστροφής. Διότι στο ίδιο έγγραφο των Αμερικανών που σας είπα, δεν πιστεύανε και δεν έπρεπε να γίνει μια τέτοια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα αυτής της αναπροσαρμογής. Επανέρχομαι λοιπόν. Κύριε Ρουμελιώτη, διαβάζω από το έγγραφο αυτό του κυρίου Βράιλα, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο διπλωματικό στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στο διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού, στο διπλωματικό γραφείο του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού, του Υπουργείου Εξωτερικών, στο διπλωματικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών. Τότε ήταν ακόμη Υπουργός Εξωτερικών ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου. Και στα γραφεία Γενικού Γραμματέως, Α, Β και Γ Γενικοί Διευθυντές, Α7, Γ1, Γ2 Διευθύνσεις, Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρεσβείες Βερολίνου, Λονδίνου, Παρισίων. Καθόλου διαφυλαγμένο ως προς το περιεχόμενο, είχε ευρεία διάχυση πληροφορία στο Υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του Υπουργού, στο γραφείο του ήταν ο κ. Παπακοσταντίνου τότε Υπουργός, και στο γραφείο του Προέδρου Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών, κ. Ζανιά, ο οποίος έγινε συνεχεία Υπουργός Οικονομικών και στη συνέχεια Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Οικονομικό γραφείο κυρίου Πρωθυπουργού. Έχει την εξής διατύπωση που είναι ακριβώς στο πλαίσιο που λέτε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει ο κύριος Μπέικερ, ο επικεφαλής Διεύθυνσης Ευρώπης του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ουδέποτε θα υποχρέωνε μια κυβέρνηση να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε ένα μόνο έτος. Στόχο των Εδώ μιλάει για τις 4 ποσοστιαίες μονάδες. Στόχο τον οποίο χαρακτήρισε υπερβολικά φιλόδοξο και μάλλον ανέφικτο, καθώς δεν υφίσταται αντίστοιχο προηγούμενο σε ιστορία παγκόσμιας οικονομίας. Επίσης, το Ταμείο δεν τηρεί πλέον άκαμπτη στάση στην περίπτωση που συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα δεν τηρείται απαρέγκλιτα, είτε ως προς τεθέντες στόχους, είτε ως προς προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις. Αντιλαμβάνεται ότι προσπάθειες αντιμετώπισης μιας οικονομικής κρίσης προκειμένου καταστούν, είναι τηλεγράφημα και είναι έτσι συνοπτικό, αποτελεσματικές, θα πρέπει να έχουν βάθος χρόνου, αποφευγόμενης κατά το δυνατόν υπερβολικής έξαρσης κοινωνικών εντάσεων που υπονομεύουν όλο εγχείρημα ή πάντως καθυστερούν υλοποίησή του. Και αυτό το λέει για τις 4 ποσοστιαίες μονάδες εντός ενός έτους, ότι είναι ένας ανέφικτος στόχος που δεν θα ζητούσε, λέει, ποτέ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα το ερώτημα είναι ποιοι το ζήτησαν και ποιοι και γιατί το συμφώνησαν. Ναι, κυρία Πρόεδρε, από τη στιγμή που δεν έγινε η αναδιάρθρωση του χρέους και για να καταστεί το χρέος βιώσιμο τουλάχιστον στα χαρτιά, θα έπρεπε να εμφανιστεί ότι θα έχουμε γρήγορα ανάπτυξη. Και επομένως προέβλεπαν ότι η ανάπτυξη θα προκύψει το 2012. Σας θυμίζω ότι κάποια μικρή ανάπτυξη εμφανίστηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2014. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθήσανε να αυξήσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα προκειμένου να φανεί ότι το χρέος ήταν βιώσιμο και δεν θα ξεπερνούσε το 150% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Και το τρίτο που λάθος που έγινε είναι ότι εκτιμήθηκε και κυρίως από, από την ελληνική πλευρά ότι η Ελλάδα θα επανενταχθεί στις αγορές για να αναχρηματοδοτηθεί το χρέος της από το 2012, τέλος 2011-2012. Και ανοίγω μια παρένθεση, θυμάμαι στο annual meetings του IMF που έγινε περίπου τον Οκτώβριο του 2010, όπου κάποιοι συζητούσαν με τον κύριο Προβόπουλο, με τον κύριο Παπακοσταντίνου, με τον πρώην διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος τελευταίος περότανε ότι η Ελλάδα θα ξαναμπεί στις αγορές στο τέλος του 2011, επειδή είχε καταφέρει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οπότε και τους απάντησα ότι μην έχουν φρούδες ελπίδες, διότι οι εκθέσεις του Ταμείου ήταν πολύ ανησυχητικές σε ό,τι αφορά με την επανένταξη της Ελλάδας στις αγορές. Σήμερα είμαστε
το 2015 η Ελλάδα ακόμα είναι αποκλεισμένη από τις αγορές και κατά πάσα πιθανότητα αυτό μπορεί να συνεχιστεί για κανένα χρόνο ακόμα. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της έκθεσης των γερμανικών και γαλλικών κυρίων τραπεζών. Εάν γινόταν, έλεγα, τότε η αναδιάρθρωση, αυτές ασφαλώς θα χάνανε πολύ περισσότερα από ό,τι χάσανε με την καθυστερημένη κατά 2 χρόνια αναδιάρθρωση χρέους, που μόνο προβλήματα δημιούργησε στην Ελλάδα και δεν έλυσε απολύτως κανένα, εξού και ανάγκη σήμερα να προχωρήσουμε σε μια νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Από τους υπολογισμούς που έχω κάνει και με το μεγαλύτερο ποσοστό κουρέματος που έγινε το Μάρτιο του 2010 κατά 53,5%, οι ξένες τράπεζες κατάφεραν να περιορίσουν την έκθεση 12. Του 12, με συγχωρείτε. Οι ξένες τράπεζες κατάφεραν να περιορίσουν την έκθεσή τους ελληνικά ομόλογα στα 38 δισεκατομμύρια από τα 76 που σας είπα και τις ζημιές τους μετά από το κούρεμα των ομολόγων σε 20 δισεκατομμύρια. Ταυτόχρονα πλήρωσαν αποζημιώσεις για CDS 2 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα είχαν όφελος 1 δισεκατομμύριο και τελικά η Ελλάδα έχει μια ζημιά περίπου 11,4 δισεκατομμύρια και αντίστοιχο όφελος οι ξένες τράπεζες, χωρίς να πούμε τις γενικότερες επιπτώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα βασικά θυσιάστηκαν τα συμφέροντα, όπως λέει και η έκθεση του Διεθνούς Σημαντικού Ταμείου που σας ανέφερα, θυσιάστηκαν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, προκειμένου οι ξένες τράπεζες να κερδίσουν χρόνο και να ρευστοποιήσουν τα ομόλογα που είχαν στη διάθεσή τους, και αυτό προξένησε μια άνευ προηγουμένου κρίση στην Ελλάδα, και θα πρέπει να τονιστεί και να υπογραμμιστεί. Εξάλλου αυτό τονίζεται και υπογραμμίζεται σε αυτές τις εκθέσεις τις οποίες σας ανέφερα. Θα ήθελα να σταματήσω μάλλον εδώ και να κάνετε ορισμένες ερωτήσεις. Είμαι στη διάθεση να απαντήσω με μεγάλη χαρά και να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα που ενδεχομένως δεν το έκανα μέχρι τώρα. Θα σας κάνουμε σίγουρα πολλές ερωτήσεις και σας ευχαριστούμε για τη διαθεσιμότητα.